Εδώ και 6 εβδομάδες ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής έχει πάρει αποφάσεις μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις για συμμετοχή στους αγώνες των φοιτητών ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και ενάντια στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κατασκοφαντήσει εδώ και πολύ καιρό τους αγώνες μας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της παραπληροφόρησης, με αποκορύφωμα τη σημερινή μέρα, όπου σήμερα το πρωί οι δυνάμεις καταστολής μπήκανε μέσα στο κτίριο της ΝΟΠΕ, μέχρι και την αντιτρομοκρατική έφεραν για να καταστήλει το δίκαιο αγώνα των φοιτητών. Οι οποίοι φοιτητές μέσα από μαζικές συνελεύσεις, ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν αποφασίσει για κλιμάκωση του αγώνα και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και στις καταλήψεις. Εμείς λοιπόν δεν τρομοκρατούμαστε από αυτό. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για δημόσια δωρεάν παιδεία, για πτυχία με αξία, για αύξηση κρατική σηματοδότηση για τα πανεπιστήμια, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να σπουδάζουμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Μετά τα πρωινά γεγονότα της άλλης μιας εισβολής των ΜΑΤ στο Απιθύτα για εκένωση κατάληψης, απευθυνθήκαμε στον νέο πρίτανη του Απιθύτα για να διαμαρτυρηθούμε. Πέρα από την νομιμότητα αυτή καθ' αυτή, όπου εμείς λέμε ότι τα συνδικαλιστικά όργανα προφανώς και έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποφασίζουν τις μορφές πάλης ενάντια σε ένα νομοσχέδιο όμως, που εδώ είναι η ουσία, είναι έτσι κι αλλιώς άδικο και είναι καταδικασμένο στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας πανελλαδικά. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Πρίτανη να τοποθετηθεί ο ίδιος και για το συγκεκριμένο γεγονός, αν είχε εμπλοκή, που είπε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή, αλλά και γενικότερα σε σχέση με το νομοσχέδιο, και να καλέσει και τη σύγκλητο να πάρει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, των εργαζομένων, των είναι σε αυτή την κατεύθυνση, το περιεχόμενό του το αντιλαϊκό προσπαθούν να αναδείξουν, και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε με κορύφωση τις μέρες που θα είναι για συζήτηση στη Βουλή.